με τελικό προορισμό την Κολομβία. Αφαντός για πάνω από 30 ώρες παραμένει ο δώρος Θεοφάνους, γνωστός ως Κομωτής. Ο Ισοβίτης φαίνεται να έχει ενεργοποιήσει από χθες το πλάνο αποδράσης του για την Κολομβία. Σύμφωνα με τον ανακριτή της αστυνομίας, η αποδρασή του ήταν προσχεδιασμένη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα υπόθηκαν στο δικαστήριο κατά την προσαγωγή του πατέρα του Ισοβίτη και του 43χρονου Σύρου, που φαίνεται να συνέδραμαν στην απόδραση, ο Κομωτής είναι και εξοπλισμένος, ενώ ο στόχος του είναι να φτάσει στην Κολομβία, αφού πέρασει πρώτα στα κατεχόμενα και από εκεί μεταβεί Κωνσταντινούπολη. Εκτός από όπλο, έχει μαζί του και κινητό, με το οποίο τηλεφώνησε σε συγγενικό του πρόσωπο στις 7:39 το πρωί. Στο πάρτι απόδρασης που έστησε ο Ισοβίτης, προσκλητήριο και έγκριση από την αστυνομία έλαβαν 23 άτομα. Το μενού, σύμφωνα με τα όσα υπόθηκαν στο δικαστήριο, είχε κλέφτικο και σούβλα. Συνελήφθηκαν για συγκεκριμένα αδικήματα, για το αδίκημα της παροχής συνδρομής διαδικτυακού προσώπου. Σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, οι δύο συλληφθέντες έχουν διασυνδέσεις με τις κατεχόμενες περιοχές, ενώ ο Σύρος με τον Δώρο φαίνεται ότι γνωρίζονταν από τις φυλακές όταν βρισκόταν εκεί και ο Σύρος για υπόθεση ναρκωτικών. Για την προσωποκράτηση των δύο συλληφθέντων, το δικαστήριο επιφύλαξε την απόφασή του για αύριο. Σε αυτή την φωτογραφία, ο Ισοβίτης Δραπέτης ποζάρει χωρίς χειροπέδες και γυαλιά ηλίου δίπλα από συγγενικό του πρόσωπο, λίγο πριν εξαφανιστεί κάτω από την μύτη 4 δεσμοφυλάκων. Είναι η φωτογραφία που δόθηκε και στην δημοσιότητα από την αστυνομία λίγο μετά την εξαφάνισή του. Πριν 3 μήνες όμως που είχε έρθει στο χωριό και ήταν μόλις αναλάβα και κοινοτάρχης, πήγα, ήμουν παρόν. Ναι, η αστυνομία ήταν επανδρομένη γύρω-γύρω από το σπίτι και στις πιο πάνω γειτονιές. Επίσης εκεί στο τραπέζι πάλι είχε αστυνομικούς που τον παρακολουθούσαν. Όταν ήρθα εγώ ήταν ήδη στο τραπέζι και έτρωγε ο Θεόδωρος, δεν φορούσε χειροπέδες. Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη του χωριού, η τελευταία φορά που ο Δώρος επισκέφθηκε τους γονείς του ήταν πριν από 3 περίπου μήνες. Ενώ και ο ίδιος ήταν καλεσμένος στο τραπέζι που τότε είχαν διοργανώσει και περιγράφει κάτω από ποιες συνθήκες πραγματοποιήθηκε. Πριν 3 μήνες που έτυχε να ήμουν παρόν, όπου έπρεπε να πάει ο Θεόδωρος ήταν πάντα μαζί του ένας αστυνομικός. Αυτόν το η λίγη ώρα που μπορεί να τους βλέπαμε μαζί έδειχνα μια νοικιότητα. Με την συμπλήρωση 24 και πλέον ωρών από την στιγμή της απόδρασης του Ισοβίτη, οι έρευνες των αρχών έχουν επεκταθεί και στην ευρύτερη περιοχή και κυρίως σε δύσβατα σημεία. Το γεγονός ότι μεσολάβησε ήδη ένα βράδυ χωρίς να εντοπιστεί ενισχύει τις εκτιμήσεις που τον θέλουν έχει ήδη απομακρυνθεί από το χωριό. Η κάμερα PTZ που βλέπετε δίπλα μου δίνει την δυνατότητα στους χειριστές της να εξετάζουν ένα μεγάλο μέρος της δύσβατης περιοχής μέσα από οθόνες υψηλής ευκρίνειας. Πληροφορία που έφτασε στις αρχές ανέφερε πως ο Ισοβίτης θεάθηκε στις πλάτρες με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα και να σπέβδουν με περίπολα. Τελικά δεν εντόπισαν το οτιδήποτε που να παραπέμπει στον δράστη και τώρα εξετάζουν το ενδεχόμενο πληροφορία αυτή να ήταν λαθασμένη ή το πρόσωπο που θεάθηκε να έμοιαζε απλώς με τον Ισοβίτη. Παραμένουμε στο θέμα για να δούμε όλες τις εξελίξεις καθώς υπάρχουν.